Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Θα μιλήσω για ένα απογοητευτικό θέμα. Είναι απογοητευτικό γιατί στο σύνολό του, δηλαδή πώς να διαστρωματώσουμε τους ασθενείς στον κίνδυνο αριθμιακού θανάτου, δεν πολύ ξέρουμε. Αν τώρα το εντοπίσουμε και το πώς να τους διαστρωματώσουμε σύντομα μετά το έμφραγμα, εκεί είναι που νομίζω δεν ξέρουμε τίποτα. Τώρα, να σας πείσω για το πόσο σημαντικό είναι. Σημαντικό είναι ως αιτία θανάτου ευνίδιος καρδιακός θάνατος στους εμφραγματίες και το τι συναισθηματικό αλλά και ιατροκοινωνικό βάρος συνεπάγεται, νομίζω δεν χρειάζεται, θα προχωρήσω. Εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια, γρήγορα βλέπουμε πόσο λίγα αξιόλογα υψηλής ποιότητας στοιχείας έχουμε. Είναι λίγες οι μελέτες που έχουμε για αυτή τη φάση που είναι νωρίς μετά το έμφραγμα. Πρακτικά γνωρίζετε τις δύο μελέτες, την Dynamite και την Iris, που νομίζω ότι είναι ήδη δύο ξεπερασμένες μελέτες πια. Και λίγο πιο καινούργια στοιχεία έχουμε από τις μελέτες που γίνανε με τα γνωστά γυλαίκα, δηλαδή τους μηχανισμούς εξωτερικής απεινίδωσης, προσωρινούς μηχανισμούς εξωτερικής απεινίδωσης στους ασθενείς που είναι πολύ πρόσφατο ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου. Να μην σας κουράζω με αυτές τις παλιές μελέτες, απλώς να σας θυμίσω ότι λίγο πολύ για την αποτελεσματικότητα των απεινιδωτών σε αυτές στηριζόμαστε, τη MAST, τη MAT, τη δύο χοντρικά. Ωστόσο, αυτές τις μελέτες, να σας υπενθυμίσω ότι λείπαν ουσιαστικά σε σημαντικούς αριθμούς οι ασθενείς που ήταν σύντομα μετά από ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου. Για αυτούς λοιπόν τους ασθενείς υπάρχουν και κάποιες μικρότερες μελέτες, αλλά οι δύο βασικές είναι αυτές, η Dynamite και η Iris, οι οποίες, να σας υπενθυμίσω ότι εκτός από εν μέρη το κλάσμα εξώτησης, είχαν και κάποια επιπλέον κριτήρια για να περιλάβουν τους ασθενείς. Κυρίως τα κριτήρια αυτά αφορούσαν το αυτόνομο. Βάζανε λοιπόν κάποια επιπλέον κριτήρια που είχαν να κάνουν είτε με τη heart rate variability είτε με την καρδιακή συχνότητα, που επιλέγαν έτσι οι ασθενείς με μια συγκεκριμένη, με μια γενικευμένη διαταραχή του αυτονόμου μετά το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Και λέω ότι είναι πλέον αρκετά ξεπερασμένες αυτές οι μελέτες, με την έννοια ότι τουλάχιστον στην Dynamite ειδικά υπήρχε ένα θέμα με τη χρήση των β' blocker αμέσως μετά το έμφραγμα του μυοκαρδίου, γιατί είναι μια αρκετά παλιότερη μελέτη, με την Iris όχι τόσο. Και να πούμε ότι σε αυτές τις μελέτες χρησιμοποιούσαν ακόμα τα τεστ απεινίδωσης κατά την εφήτηση του ποινιδωτή, τα οποία, όπως ξέρουμε, πλέον δεν χρησιμοποιούνται, δεν τα βάζουμε απεινίδωση, δεν κάνουμε πλέον τεστ απεινίδωσης. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι όταν γίνεται σε ένα ασθενή σύντομα μετά από ένα έμφραγμα, μπορεί να έχει επιπλοκές και ανεπιθύμητες ενέργειες. Τι δείξαν αυτές οι μελέτες συνοπτικά? Ότι ναι, μεν μειώνεται ο ευνίδιος καρδιακός θάνατος, αλλά παραδόξως υπάρχει μία ισόρροπη αύξηση των μη καρδιακών θανάτων, των μη ευνηδίων καρδιακών θανάτων, με αποτέλεσμα το τελικό αποτέλεσμα να είναι ουδέτερο. Αυτό είναι αρκετά παράδοξο να το σκεφτούμε, γιατί περιμέναμε ότι αφού μειώνουμε τον ευνίδιο θάνατο σύντομα μετά το έμφραγμα, θα μειώναμε και τη συνολική θνησιμότητα, και αυτό αποτελεί μία έκπληξη. Και επειδή στην Iris υπήρχε ένα σετ κριτηρίων που δεν περιέλαμβανε το κλάσμα εξώθησης, θα μπορούσε να ρωτηθεί κανείς μήπως αυτοί οι ασθενείς που δεν είχαν χαμηλό κλάσμα εξώθησης αραιώσαν το αποτέλεσμα, αλλοιώσαν το αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι πως όχι, διότι παρόμοια εικόνα ήταν και στους ασθενείς που είχαν χαμηλό ή υψηλότερο κλάσμα εξώθησης. Επομένως, όταν κάποιος πάει να αναρωτηθεί γιατί συνέβη αυτό, γιατί ενώ μειώνει το ευνίδιος καρδιακός θάνατος, δεν μειώνονται οι θάνατοι συνολικά, υπάρχουν κάποιες προτινόμενες εξηγήσεις. Μελέτες από στοιχεία από άλλες μελέτες, όπως η Valiant, μας δείχνουν ότι σε ένα ποσοστό που δεν μπορούμε να το εξακριβώσουμε ακριβώς, αλλά φαίνεται ότι είναι σημαντικό, αυτό που ονομάζουμε ευνίδιο καρδιακό θάνατο μετά το έμφραγμα, συχνά δεν είναι αριθμιακός ευνίδιος καρδιακός θάνατος. Υπησέρχονται άλλες αιτίες θανάτου, είτε επανέμφραγμα, είτε ρήξεις, είτε άλλες αιτίες θανάτου που δεν έχουν να κάνουν με πρωτογενή αριθμία, που οδηγούν λοιπόν στο θάνατο, και επομένως εκεί ο απεινιδωτής δεν θα μας προσφέρει κάτι. Επίσης προτάθηκαν οι επιπλοκές από την εφήτηση του απεινιδωτή. Ωστόσο, αν δει κανείς με λεπτομέρεια τα στοιχεία των μελετών, δεν πείθεται ότι οι άμεσες επιπλοκές από την εμφύτευση μπορούσαν να φέρουν αυτή την ανισορροπία στους μη καρδιακούς ευνίδιους θανάτους, στους καρδιακούς μη ευνίδιους θανάτους. Για παράδειγμα, ένας ασθενής πέθανε κατά την εμφύτευση στην Iris, κανένα στην Dynamite. Και τις πρώτες εβδομάδες μετά την εμφύτευση ήταν περίπου ισόρροπες οι θνησιμότητες, άρα δεν υπάρχει αυτό το σχετιζόμενο με την επέμβαση της αιτίας με επιβάρυνση θνησιμότητας. Άρα ούτε αυτή η εξήγηση είναι πιστική.
ίσως θα μπορούσε να πει κανείς για τα inappropriate shocks. Υπάρχουν δεδομένα ότι ανεξαρτήτως από άλλα πράγματα, όταν κάποιος ασθενής δέχεται απρόσφορες εκφορτήσεις, αυτό ανεξάρτητα μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της θνησιμότητας, αλλά και αυτό είναι λίγο μη πιστικό για την τόσο μεγάλη διαφορά που οδηγούσε σε ουδετερότερα αποτελέσματα. Για μένα η πιο πιστική εξήγηση είναι ότι πιθανώς η παρουσία του απενιδωτή αλλάζει το mode του θανάτου. Δηλαδή, ενώ ο αρχικός μηχανισμός μπορεί να είναι μη αριθμικός, δηλαδή ένας ασθενής που κάνει πανέφραγμα μπορεί να πεθάνει από αριθμία εκείνη την ώρα, αλλά η αρχική αιτία δεν είναι η αριθμία, αλλά το επανέφραγμα, και ενδεχομένως ο απενιδωτής θα τον σώσει προσωρινά, αλλά θα πεθάνει μετά, μπορεί τέτοιοι θάνατοι να εξηγήσουν αυτή τη διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα δεδομένα έχουν οδηγήσει τη γνωστή μας κατάσταση από τις οδηγίες, που ουσιαστικά μας αποτρέπουν από το να κάνουμε διαστρωμάτωση και φύτες απενιδωτή νωρίς μετά από το έφραγμα. Και ειδικά όταν μιλάμε στην εποχή της πρωτογενούς αγκιοπλαστικής, μας λένε ότι πρέπει να περιμένουμε 3 μήνες για να δούμε το θέμα. Και οι αμερικάνικες οδηγίες τα ίδια. Οπότε εδώ οι εταιρείες είδαν ένα κενό. Υπάρχει ένα εργαλείο που λέγεται το γυλαίκο, το λέμε απλά. Είναι ένας εξωτερικός καρδιομετατροπές απενιδωτής, ο οποίος φοριέται από τον ασθενή, και από πολλούς θεωρήθηκε ότι μπορεί να δώσει κάποια λύση. Οι αρχικές μελέτες δώσανε κάποιο θάρρος ότι υπήρχε μείωση της θνησιμότητας. Ακολουθήσαν αρκετές από αυτές, οι οποίες δείξαν όμως κάποια προβλήματα. Τα κυριότερα είχαν να κάνουν με το πιο απλό, τον ανθρώπινο παράγοντα. Δεν συνεργάζεται ο ασθενής, έστω και για 3 μήνες, να φοράει όλο το 24ωρο αυτό το πράγμα, το οποίο δεν είναι και κάτι απλό. Δεν υπήρχε δυνατότητα βηματοδότησης. Προφανώς αυτές οι συσκευές δεν έχουν δυνατότητα βηματοδότησης. Και εξακολουθούμε να έχουμε προβλήματα με απρόσφορες θεραπείες. Αλλά κυρίως το θέμα της συμμόρφωσης είναι κάτι πολύ σημαντικό που δεν μπορεί εύκολα να διορθωθεί. Οπότε πέρυσι είχαμε δημοσιεύθηκαν αποτελέσματα από μία πιο οργανωμένη μελέτη για το θέμα, τη μελέτη VEST, η οποία ήταν πολυκεντρική, ανοιχτού σχεδιασμού, τυχεοποιημένη μελέτη, η οποία στο πρωτογενές καταληκτικό της σημείο, που ήταν ο ευνίδιος καρδιακός θάνατος ή η αναταγμένη κοιλιακή ταχυαρυθμία, δεν παρουσίασε διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Σως δευτερεύον καταληκτικό σημείο, όπου μετρήθηκαν οι θάνατοι οποιαδήποτε αιτία, υπήρχε μια διαφορά, το οποίο όμως είναι και δύσκολο να το εξηγήσει κανείς, δηλαδή με ποιο μηχανισμό μειώθηκαν οι συνολικοί θάνατοι, ενώ δεν μειώθηκαν οι ευνίδικοι ταχυαρυθμίες. Οπότε υπάρχει ένα ερωτηματικό σχετικά με το κατά πόσον μπορεί αυτό το μέσο να μας βοηθήσει. Σε ένα κονσένσου αμερικάνικο υπάρχει ως 2β η σύσταση. Μπορούμε να κάνουμε διαστρωμάτωση κινδύνου. Γρήγορα για να μην τρώω το χρόνο. Το κλάσμα εξώθησης έχει τους γνωστούς περιορισμούς, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τους επαναλάβω. Υπάρχουν πολλές παράμετροι που μπορούν να μελετηθούν και έχουν σχετιστεί με την πιθανότητα να κάνει ένας ασθενής αριθμιακό ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τόσο νωρίς την ηλεκτροσυλλογική μελέτη, προγραμματισμένη κοιλιακή διέγερση και εμφύτευση απενιδωτής αυτούς στους οποίους προκαλείται ταχυκαρδία. Πολύ μικρές μελέτες, κάποιες από αυτές δείχνουν ενδεχομένως μια χρησιμότητα, αλλά τα δεδομένα δεν είναι αξιόπιστα ώστε να μπορούμε να το πούμε με σαφήνεια. Οι δείκτες που αφορούν την λειτουργία του αυτονόμου, πολλοί, μη σας κουράζω, heart rate variability, heart rate turbulence, πολλοί από αυτούς, τι δείχνουν? Ότι τελικά η προγνωστική τους αξία αρχικά μετά το έφραγμα είναι πολύ περιορισμένη, και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι στο απότερο, στο εγγύς απότερο μέλλον ή απότερο μέλλον, να δούμε κατά πόσον αποκαθίστανται αυτές οι διαταραχές, και αυτό έχει καλή προγνωστική αξία, αλλά πλέον είναι αργά, έχει περάσει ο χρόνος. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει και πολύ. Τώρα, η άλλη μεγάλη ομάδα διαστρωματωτών, που είναι οι δείκτες επαναπόλωσης, και εδώ τα πράγματα σύντομα το έμφραγμα δεν δείχνουν ότι μπορούν να μας βοηθήσουν ιδιαίτερα. Και πάντα να πούμε εδώ ότι ενώ βρίσκουμε συσχετίσεις, δεν είναι ότι λέμε ότι οι δείκτες αυτοί είναι άσχετοι, irrelevant. Αυτό που βρίσκουμε όμως είναι ότι τελικά η θετική προγνωστική τους αξία είναι πολύ χαμηλή για να έχουν κάποια μεγάλη κλινική χρησιμότητα. Οπότε, βρισκόμαστε σε μια ένδυα ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων. Μήπως μπορούμε με άλλες παραμέτρους, όπως για παράδειγμα μετρώντας την ουλή με ένα MRI, να δούμε τι γίνεται. Και εδώ έχουμε συσχέτιση, αλλά όχι πολύ μεγάλη διακριτική αξία.
και ειδικά αμέσως μετά το έφραγμα, που ακόμα δεν συμφωνούμε τι θα πρέπει να μετρήσουμε ως σωλή, ως είδημα, τι από όλα αυτά έχει σημασία. Οπότε και εδώ δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο για να βοηθηθούμε. Επομένως, νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να έχουμε το θάρρος και να απαντήσουμε ότι τελικά δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και δεν μπορούμε με evidence-based αποφάσεις να αποφασίσουμε ποιοι από τους ασθενείς αυτούς θα πρέπει να γίνει κάτι τόσο νωρίς μετά το έμφραγμα. Αυτή νομίζω ότι είναι η απάντηση και ότι θα πρέπει κάθε ασθενής ίσως να μελετιέται ξεχωριστά και να αποφασίζουμε τελείως προσωποποιημένα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ καλή ομιλία, εξαιρετική ομιλία σας. Νομίζω ότι θα δώσει τροφή για συζήτηση μετά από την τελευταία ομιλία.